αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε το δεύτερο φυλάδιο από τον Γκο. Είναι ένα φυλάδιο που αναφέρεται πραγματικά στην ορθή χρήση των φαρμάκων, διότι πολλές φορές παίρνουμε φάρμακα χωρίς να ξέρουμε τις απαραίτητες οδηγίες. Το πρώτο παρουσιάστηκε στην Ρόδο και ήταν οδηγίες προς τους, το Νοέμβριο, και ήταν οδηγίες προς τους γονείς για το πώς θα παίρνουν τα φάρμακα τα παιδιά τους. Ετοιμάζομαι και ένα τρίτο που είναι το σημαντικότερο από όλα και θα αναφέρεται στην οδήγηση, δηλαδή ο τίτλος θα είναι φάρμακα και οδήγηση. Και ένα τέταρτο, το οποίο θα είναι στη συμμόρφωση των ασθενών στις θεραπείες. Είναι μια πρωτοβουλία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Οργανήσου, διότι όλα αυτά τα χρόνια είμαστε κοντά στους στην κοινωνία, σαν Φαρμακευτικό Σύλλογο, και το έχουμε αποδείξει έμπρακτα. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω και τον χορηγό μας, που είναι τα συνεταιριστικά φαρμακεία Κρήτης Δωδεκανήσου. Και όπως σας είπα, το τρίτο βιβλίο δεν ξέρω που να το παρουσιάσουμε για τον Αλεξανδρό από την ΚΟ. Η ΚΟ είναι ένα σημείο πραγματικά που οι συνάδελφοι έχουν μια αρμονική σχέση. Είναι το δεύτερο νησί που έχει τα περισσότερα φαρμακεία και αξίζει να είμαστε εδώ κοντά και να παρουσιάζουμε το βιβλίο. Θέλω να πω επίσης ότι αυτά τα φυλάδια έχουν, το πρώτο έχει μοιραστεί από τον Νοέμβριο, είναι δωρεάν στα φαρμακεία, και το δεύτερο μοιράζεται ήδη, το έχουν παραλάβει όλα τα φαρμακεία και μοιράζεται ήδη. Το τρίτο που αφορά, που είναι και το σημαντικότερο για τα φάρμακα και την οδήγηση, πιστεύω ότι θα είναι έτοιμο μέσα στον Σεπτέμβριο. Επομένως, καλά να είμαστε, θα ξαναβρεθούμε πάλι εδώ. Θα ήθελα να το παρουσιάσουμε πάλι από την πρώτη φορά, το τρίτο φυλάδιο. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του νέου φυλάδιου. Το περιεχόμενο, λοιπόν, να σας το δείξω. Έχετε παραλάβει εσείς ένα περιεχόμενο. Θέλω στο σημείο, επειδή αναφερόμαστε στο πρώτο και είναι αυτό εδώ που έχει ήδη μοιραστεί, επιμελήθηκε ο συνάδελφος ο Γιώργος Κιωσές το φυλάδι αυτό με τις οδηγίες, και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και δημόσια, του κυρίου Κωνσταντόπουλου, που είναι ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Παιδιατρικής Εταιρείας, και είναι αυτό. Το δεύτερο φυλάδιο, σωστό, και το σημαντικότερο είναι ότι το πρώτο αφιερώθηκε, τα έσοδα που από το βιβλίο θα διατηρηθούν για φιλανθρωπικό σκοπό στη μνήμη του κάποιου φαρμακοποιού στη Ρόδο, τέως Προέδρου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του κ. Χαμουράκη. Το δεύτερο φυλάδιο είναι αυτό και αφορά, είναι στο τέλος, είναι το σημαντικότερο από όλα. Είναι ο δεκάλογος της ορθής χρήσης φαρμάκων. Δηλαδή, αυτό θα πρέπει να το διαβάσουμε όλοι. Διότι, όπως είπα και προηγουμένως, παίρνουμε φάρμακα τα οποία δεν τα παίρνουμε σωστά. Σκοπός μας, λοιπόν, είναι να βοηθήσουμε την κοινωνία και να ενημερώσουμε τους πάντες πώς πρέπει να παίρνουμε τα φάρμακα. Να μας πείτε αν φαίνεται να ανταποκρίνεται ο τοπικός πληθυσμός κάθε κοινωνίας νησιωτικής. Καταρχήν, σε αυτές τις πρωτοβουλίες των εντύπων ρωτούν φαρμακοποιούς, κατατόπους, για απορίες τους, αποδίδει περισσότερο το εντύπο από το λόγο, από την επαφή, ενδεχομένως. Ποια ήταν, δηλαδή, η δική σας συλλόγηση να το κάνετε, και δύο λόγια για τα συνεταιριστικά φαρμακεία, κύριε Πρόεδρε, να μας πείτε. Γιατί νομίζω δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι, στην Δωδεκάνησο τουλάχιστον. Στην Κρήτη έχουμε μια εικόνα. Ωραία. Θα σας πω λίγο για το πρώτο ερώτημά σας, θα σας απαντήσω. Φυσικά και στην καθημερινότητά μας δίνουμε οδηγίες φαρμακοποιοί για τη σωστή χρήση των φαρμάκων. Μπορώ να σας πω ότι φτάνουμε και στην υπερβολή να το επαναλάβουμε για δύο και τρεις φορές, και πολλές φορές
δεχόμαστε και τηλεφωνήματα περισσότερο από ηλικιωμένους. Το βγάλαμε ως επιπλέον ενημέρωση αυτό το φυλάδιο και όλα τα φυλάδια. Γιατί πιστεύουμε ότι αν έχει κάποιος στο σπίτι του αυτό το φυλάδιο, θα του ρίξει μια ματιά. Επομένως, και κάποια απορία να έχει σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, θα μπορεί και μέσα από το φυλάδιο να τη λύσει. Ο σκοπός λοιπόν είναι αυτό της ενημέρωσης. Πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα των συνεταιριστικών. Πριν από το συνεταιριστικό, απαντήστε μας και για το αν υπάρχει πρόθεση στο σύλλογο από μέλη να προχωρήσουν και σε κάποιες δράσεις. Να υπάρχει δηλαδή ζωντανή επικοινωνία του φαρμακοποιού με τους κατοίκους των νησιών μας. Μεμονωμένα, λέτε. Και μεμονωμένα. Και δηλαδή στην ΚΟ. Ή στην Λέω, στην Πάτμο. Δεν βλέπουμε να παίρνονται κάποιες πρωτοβουλίες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο φαρμακοποιός είναι ένας σύμβουλος. Δεχόμαστε κάθε φορά, έχουμε συχνή επαφή με τα μέλη μας. Τελευταία πήραμε μια απόφαση, βέβαια εξαιρέθηκε η Κόρη και η Ρόδος για τις ανάγκες της και θέλω να σας απαντήσω όσο αφορά την επαφή. Πήραμε λοιπόν μια απόφαση πριν μερικούς μήνες να δωρήσουμε, είναι σαν κουβαλιά φαρμακεία πλήρως εξοπλισμένα με φάρμακα και αναλώσιμα σε όλα τα δημοτικά σχολεία των μικρών νησιών. Εξαιρέθηκε η Ρόδος και η Κρούς για ευνόητους λόγους. Σε δεύτερη φάση θα το κάνουμε και αυτό. Αλλά για μας αυτό που είχε προτεραιότητα ήταν τα μικρά νησιά. Γιατί φανταστείτε τώρα υπάρχουν νησιά που έχουν δημοτικά σχολεία, υπάρχει ένα δημοτικό σχολείο και δεν έχουν τα απαραίτητα. Δεχόμαστε δηλαδή στην καθημερινότητα πολλά τηλεφωνήματα να τους στείλουμε φάρμακα και αναλώσιμα. Τα μαζέψαμε όλα αυτά, τα κάναμε σε ένα μεγάλο σάκο βαγιά. Και το σταχαρίσαμε υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα ανανεώνονται αυτά τα φαρμακεία. Μεμονωμένα δεν νομίζω ότι να λειτουργεί κανένα φαρμακείο, διότι όπως σας είπα υπάρχει κάποιος του συλλόγου. Κάθε αίτημα του πολίτη προς το φαρμακείο αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και δρούμε άμεσα. Όχι, συνολικά εγώ το έβαλα το ερώτημα. Ότι πρέπει να γίνονται δράσεις επιμόρφωσης περισσότερες στα νησιά. Να, αυτά που περάσατε στα βιβλία, να περάσουν διαζώσεις μέσα από ένα λόγο, την επικοινωνία. Βλέπουμε και μια υπερσυγκέντρωση από πλευράς φαρμακευτικού συλλόγου, αρμοδιοτήτων, στη Ρόδο. Κάποτε είχαμε κάποιες επιτροπές στα νησιά. Στην ΚΟ, ας πούμε, λειτουργούσαν κάποιες επιτροπές, υπήρχε ένας υπεύθυνος. Τώρα δεν βλέπουμε πουθενά σε κανένα νησί να έχει έστω ένα πυρήνα. Και αυτός, δηλαδή εμείς και οι δημοσιογράφοι που έχουμε κάποια προβλήματα, απευθυνόμαστε στους φαρμακοποιούς μας, είναι πρόθυμοι να μας ενημερώνουν, αλλά είναι διαφορετικά να υπάρχει ένα δεδομένο σχήμα για να το κάνει. Γιατί δεν γίνεται αυτό. Αυτό που λέτε είναι σωστό και είναι και το ιδανικό που το εφαρμόσαμε πριν μερικά χρόνια. Είχαμε πρόσωπο του φαρμακευτικού συλλόγου στην ΚΟ. Δυστυχώς στις προηγούμενες εκλογές είχαμε ένα προβληματάκι τεχνικό. Δεν μπορέσαμε να βρούμε κάποιο εκπρόσωπο. Όμως στις επόμενες εκλογές του Νοέμβρη θα υπάρχει εκπρόσωπος και στην ΚΟ. Επομένως τα προβλήματα θα λύνονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Αν αυτό είναι το ζητούμενο που θέλετε να σας απαντήσω. Σίγουρα είναι αυτό το οποίο είναι το ιδανικό που λέτε. Γι' αυτό πιέζουμε συνεχώς τους φαρμακοποιούς της ΚΟ να ορίσουν ένα εκπρόσωπο που θα τον στηρίξουν και θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και πιστεύω ότι το λύσαμε κατά 99,9%. Δηλαδή τις επόμενες... Καταστατικό με το προβλήμα αυτό. Συγγνώμη. Καταστατικό με το προβλήμα αυτό. Όταν είναι και μάλιστα πάνω από 30, γιατί έχουμε και πολλούς νέους φαρμακοποιούς. Το καταστατικό προβλέπει μπορούν να δώσουν υποψηφιότητα οι πάντες. Επομένως δεν τίθεται θέμα πάνω από 30 ή κάτω από 30, μπορεί να δώσει υποψηφιότητα και ένας φαρμακοποιός που είναι σε ένα νησί μόνος του. Δεν υπάρχει περιορισμός αυτό το καταστατικό. Ωραία. Τα συνεταιριστικά. Ναι. Τα συνεταιριστικά εννοείται τον επαγγελματικό συνεταιρισμό ότι όσον αφορά την κοντρική πώληση, το πώς δουλεύουν. Είναι κάτι το οποίο δεν αφορά το συνδικαλιστικό φορέα, είναι καθαρά εμπορική η συναλλαγή των συνεταιριστικών. Επομένως, θα έπρεπε να απευθυνθείτε στους ιδιοκτήτες, μάλλον στα μέλη
τον συνεταιρισμό, για να σας απαντήσω, είμαστε υπέρομο στον συνεταιρισμό και σαν συνδικαλιστικός φορέα, κάνει τα πράγματα να γίνονται, να τελούνται κάτω από ορισμένους κανόνες. Εκεί είναι κανόνες και στο ελεύθερο εμπόριο υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή, δεν θέλουμε να ξεφεύγει μια κατάσταση. Εάν, όπως σας είπα, λειτουργούν κάτω από κανόνες, είμαστε 100% σύμφωνοι και μαζί τους. Επειδή μας προειδεάσατε για το θέμα του επόμενου φυλαδίου, ποια είναι τα φαρμακευτικά σκευάσματα που επιδρούν ανασταλτικά ή δυσχεραίνουν την οδήγηση? Όλα σχεδόν. Θα τα δείτε, υπάρχει μια λίστα, θα υπάρχει μια λίστα στο φυλάδιο με τις παρενέργειες και στο τέλος θα δείτε οδηγίες. Τώρα, να σας πω από τώρα, θα αποκαλύψουμε την ουσία του φυλαδίου. Θα ήθελα να το κρατήσουμε λίγο, καλά να είμαστε, να το παρουσιάσουμε από εδώ. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση οι καταναλωτές, οι ασφαλισμένοι, οι δημότες να επιλέγουν προϊόντα φαρμακευτικά φυτικής προέλευσης. Σε τι βαθμό, αν έχετε κάποια στοιχεία να μας δώσετε σε αυτό το κομμάτι, σε τι βαθμό, γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια σκευάσματα και αν πραγματικά δείχνουν ενδιαφέρον όντως την τελευταία δεκαετία που διορίζουμε εμείς. Εντάξει, υπάρχει μια τάση η αγορά σε φυτικά προϊόντα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει οτιδήποτε αγοράζεται να αγοράζεται από το φαρμακείο, διότι υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος και από το Υπουργείο και από τον ΕΟ. Μπορεί να υπολειτουργεί ο ΕΟ, διότι δεν υπάρχει προσωπικό, αλλά γίνεται έλεγχος αυστηρός. Επομένως, θα πρέπει να αποφεύγουμε την αγορά όλο αυτό το προϊόντο, είτε μέσω διαδικτύου, είτε δεν ξέρω ποιες άλλες παράλληλες οδοί υπάρχουν όσον αφορά την προμήθεια αυτών των σκευασμάτων. Εάν γίνεται μέσα από το φαρμακείο, βεβαίως και υπάρχει μια ασφάλεια. Υπάρχει, για να σας απαντήσω και στο ερώτημά σας, μια μικρή τάση αύξησης. Αλλά αυτό βέβαια μιλάμε τώρα όχι για φάρμακα, έτσι, μιλάμε για οτιδήποτε είναι σε παραπάνω και οτιδήποτε είναι σε μακριά από φάρμακα. Συμπληρώνοντα διαμορφή, σωστά. Αυτό ναι, υπάρχει μια τάση. Όμως δεν θα πρέπει να κάνουμε μόνοι μας ούτε το γιατρό ούτε το φαρμακοποιείο, και θα πρέπει πάντα να συμβολώνουμε και το γιατρό και το φαρμακοποιείο πριν πάρουμε οτιδήποτε. Διότι η φίλη είναι πάρα πολύ στο διαδίκτυο και θα το τονίσω, ίσως είμαι υπερβολικός, αλλά θα πρέπει να το τονίσω, η προμήθεια οτιδήποτε αφορά την υγεία μου θα πρέπει να γίνεται μέσα από το φαρμακείο. Για τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα υπάρχει συγκεκριμένη θέση του Φαρμακευτικού Συλλόγου? Υπάρχει άδεια από το Υπουργείο, επομένως... Όλα τα μέλη σας μπορούν να τα διαθέτουν. Θα πρέπει να πάρουμε θα πρέπει να δηλωθεί το φαρμακείο που πουλάει ομοιοπαθητικά φάρμακα, θα πρέπει να πάρει μια σχετική άδεια από την Διεύθυνση Υγείας του Γραμματέα. Επομένως, ναι, μπορούμε να πουλάμε και μέσα από τα φαρμακεία μας ομοιοπαθητικά. Είναι μια αγορά που σιγά σιγά ανεβαίνει. Ναι. Αν στα υπόλοιπα νησιά, τα μικρά, υπάρχει η λογική να κάνει κάποιες παρόμοιες πολιτικές. Τέτοια εποχή κάναμε μια ομιλία εδώ με την πέρυσι. Εγώ μιλάω για το επόμενο διάστημα. Γιατί έχετε και επιλογή στο συμπέντιο και εσείς. Και να μας πείτε και δύο λόγια. Αν αλλάξει. Εσάς τουλάχιστον. Το που δεν μας ονομάζω είναι όλα υποέλεγχο, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. Ποιο. Αν είναι όλα υποέλεγχο. Είναι όλα υποέλεγχο, αλλά να αμφισβητούσατε αν τα ποσοστά που παίρναμε θα ήταν πάνω από 90%. Όταν είναι κάτω από 90% έχει υποέλεγχο. Δηλαδή είναι δημοκρατικές διαδικασίες. Πάνω από 90 δεν είναι δημοκρατικές διαδικασίες. Σε πάση περιπτώσει, για τα μικρά νησιά που είπατε, πέρυσι κάναμε μια εκδήλωση εδώ με την καρδιολογική εταιρεία. Πήγαμε στο Ξέρυμο, κάναμε εξετάσεις οι καρδιολόγοι. Φέτος ετοιμάζουμε μια εκδήλωση το Σεπτέμβριο, όπου θα πάμε και στο Καστελόριζο, πάντα με την ελληνική καρδιολογική εταιρεία. Θα πάμε, ετοιμάζουμε την αγορά, καθυστερήσαμε λίγο διότι η Βίτα μας είπε ότι θα προμηθεύσει τα μικρά νησιά με απεινιδωτές. Καθυστερήσαμε λίγο την αγορά. Έχουμε συνεννοηθεί με την καρδιολογική εταιρεία στα μικρά νησιά όπου δεν υπάρχουν απεινιδωτές
να τους αγοράσει ο σύλλογος και να εκπαιδεύσει και να πιστοποιηθούν το δύο, αν υπάρχει φαρμακοποιός, εννοείται φαρμακοποιός, αν υπάρχει γιατρός επίσης να πιστοποιηθεί, αγροτικός εννοώ. Αν δεν υπάρχει ούτε φαρμακοποιός ούτε γιατρός, να πιστοποιηθούν δύο κάτοικοι με έξοδα από το εφαρμακευτικό συλλόγο, να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν από την κατηγορική εταιρεία. Διότι, ξέρετε, καμιά φορά θέλουμε να κάνουμε κάτι για να σώσουμε μια ζωή, αλλά εάν δεν είμαστε σωστά εκπαιδευμένοι, μπορεί αυτό το που πάμε να κάνουμε να γυρίσει μπούμερα και να ζητηθούν ευθύνες κάποια στιγμή. Επομένως, προγραμματίζουμε τα πάντα στη σωστή βάση και έχουμε μια άριστη συνεργασία με την Ελληνική Βιολογική Εταιρεία που κάνουν αυτές τις δράσεις και θα συνεχίσουμε. Πού θα πάνε οι επιδιωτές? Σε όλα τα μικρά νησιά. Νησίδο, Πύρο, Κάικη. Θα έλεγα πιο μικρά ακόμα. Θα έλεγα στη Ψέριμο, στη Ψέριμο είναι 50 άνθρωποι και καμιά φορά το χειμώνα η συγκοινωνία είναι αδύνατη λόγω εμείς στα νησιά ξέρουμε τι πάει να πει καιρός και συγκοινωνία. Επομένως θα επιλέξουμε τα πολύ μικρά νησιά στη Καστελόριζο που θεωρείται ένα μικρό νησί κατά την επίσκεψή μας είδαμε ότι υπάρχει είναι πλήρως εξοπλισμένο και από μηχανήματα. Επομένως, θα δοθεί και από την περιφέρεια, από ό,τι γνωρίζω, περισσότερη βάση στην τηλεϊατρική. Επομένως, αυτά τα νησιά που θεωρούνται μικρά, αλλά έχουν και κάποια εθνική σημασία, είναι εξοπλισμένα. Εμείς θα πάμε σε μικρότερα νησιά. Όπως είναι η Χάλκη, για παράδειγμα, όπως είναι. Και θα θέλω να σας πω όσον αφορά την Χάλκη, μια άλλη δράση αφού το θέσατε. Εξασφαλίσαμε με τους γιατρούς του κόσμου την δωρεάν προμήθεια φαρμάκων για όλους τους μόνιμους κατοίκους της Χάλκης. Θέλουμε να το κάνουμε και μετά και με άλλα νησιά. Είμαστε σε συνεννόηση με τους γιατρούς του κόσμου. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Δωρεάν όποτε τα χρειαστούν, γιατί έτσι και αλλιώς είναι καλυμμένοι. Δωρεάν, δωρεάν στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή, υπάρχει ένας γιατρός που συνταγογραφεί. Έχουμε ορίσει εκπεριτροπής, εκτέλεση ανά μήνα, γιατί αυτό είναι και το σωστό και το δίκαιο φαρμακεία. Στέλνει την συνταγή, τώρα η τεχνολογία έχει προχωρήσει, στέλνει λοιπόν τον barcode της συνταγής στο φαρμακείο και μάλιστα φάρμακα, το ποσοστό που της συμμετοχής, αυτό λέμε. Το ποσοστό της συμμετοχής, γιατί το υπόλοιπο το καλύπτει ο ΕΟΠΗ. Αυτό λέμε, έχει κάλυψη από την ασφάλεια. Είναι σημαντικό το ποσοστό. Είναι σημαντικό το ποσοστό. Σημερικά είναι σημαντικό και εξασφαλίζουμε όπως μόνιμους κατοίκους της Χάλκης και θεωρούμε μόνιμους κατοίκους και αυτούς που εργάζονται στη Χάλκη. Δηλαδή οι αστυνομικοί είναι τους δασκάλους και όλοι όσοι μένουν τουλάχιστον ένα χρόνο. Αυτό θέλουμε να το κάνουμε, να το επεκτείνουμε και με τα άλλα μικρά νησιά. Είναι πάρα πολλές οι δράσεις που άλλες στο χώρο. Τώρα, να μας τις απαριθμίσετε, γιατί μιλάμε για δύο μήνες, έτσι, τους επόμενους δύο μήνες, τρεις. Δεν έχεις αυτά τα διότι οι χρηματοδοτήσεις γίνονται από τους γιατρούς του κόσμου. Εμείς κάνουμε μία σύμβαση. Εάν οι γιατροί του κόσμου πάρουν την χρηματοδότηση, εμείς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε οποιαδήποτε. Είναι ευρωπαϊκή νομίζω χρηματοδότηση. Σωστά, σωστά. Και να σας πω και κάτι, να σας δώσω και μια είδηση. Ίσως η χρηματοδότηση αυτή την αναλάβει και η περιφέρεια από όλες το εξή. Επομένως θα επεκταθεί σε περισσότερα νησιά. Είναι μια είδηση βέβαια, ήταν μια πρόταση δική μας προς την περιφέρεια. Δεν ξέρω κατά πόσο να μπορέσει. Είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα των γιατρών. Αυτό δεν λέτε. Οπότε τι θα κάνει η περιφέρεια. Μπορεί να πάρει την χρηματοδότηση η περιφέρεια για μελλοντικά για να επεκτείνουμε αυτό το πρόγραμμα σε όλα τα υπόλοιπα νησιά. Αυτή είναι μια σκέψη, παραλαμβάνω. Δεν θέλω να θεωρηθεί δεδομένο. Το δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι η συνεργασία μας με τους γιατρούς του κόσμου. Είναι πολλές οι δράσεις. Αν κάτσουμε να το συζητήσουμε, δεν νομίζω. Ναι, απλώ να μα απαντήσει τι πιο σημαντικές. Τις φυλακές τις που κάναμε, εξοπλίσαμε το γιατρείο στην Κινήτη, στην Κινήτη, στην Κινήτη, τότε συνεχίζουμε να προσφέρουμε πράγματα στις φυλακές της ΕΚΟ. Thank you.
ότι οι συνθήκες εκεί, την πρώτη φορά που πήγαν στις συλλογές της πόλης, οι συνθήκες πραγματικά δεν ήταν καλές. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, πολλοί δεν έχουν τα απαραίτητα φάρμακα, άλλοι δεν είχαν μια κάρτα να επικοινωνήσουν. Συγγνώμη, τα φάρμακα είναι εξασφαλισμένα. Γιατρούς δεν έχουν, γιατρούς δεν έχουν. Τα φάρμακα είναι εξασφαλισμένα, αλλά πώς τελείται, είναι εξασφαλισμένα στις κυριακές, αλλά καθυστερεί πολλές φορές η έγκριση του προϋπολογισμού για να αγοράσουν τα φάρμακα. Αυτό το μεσογειάζει τον άνθρωπο. Πρέπει να πάρουν φάρμακα. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς στέλνουμε φάρμακα. Όταν δεν έχουν, όταν καθυστερεί η χρηματοδότηση από την χρηματοδότηση από το Υπουργείο για τα φάρμακα των ασθενών. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλές οι πράξεις που κάνουν και δεν χρειάζεται να τις πούμε τώρα, εντάξει. Πολλές φορές λέμε αυτά που κάνουμε για να είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Και αυτός είναι ο σκοπός μας. Θέλουμε, επειδή εντάξει, περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουμε ακόμα τις κρίσεις, θέλουμε να είμαστε κοντά στους ανθρώπους που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Επομένως, είτε με την οθήκη, είτε όπου χρειαστεί, είμαστε παρόντες σε όλα τα προβλήματα της κοινωνίας, του νομού μας αρχικά και των λιγότερων των μικρών νησιών. Ευχαριστώ.